Και πάμε να κάνουμε δύο μικρά σκισσά και να επεκτείνουμε αυτά τα οποία είχαμε ξεκινήσει στο προηγούμενο μάθημα και να ασχοληθούμε με το στυλ των υπερσυνδέσμων σε αυτά τα snippets της σελίδας που είχαμε ασχοληθεί, εντάξει. Τώρα, για να την κάνεις αυτή την άσκηση, γιατί μπορείς και να την δεις έτσι με λεπτομέρεια και τα λοιπά και είναι χρήσιμο, θα πας κανονικά εκεί να ανοίξεις αυτές τις δύο σελίδες. Αυτό είναι το Hype Box που ελπίζω και να μείνει για αρκετό καιρό, για να γίνει, μην γίνει το tutorial αυτό deprecated πάρα πολύ σύντομα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το The Hype Box και αρχίζουμε να παρατηρούμε τη συμπεριφορά που έχει απέναντι στους υπερσυνδέσμους, έτσι. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι καταρχάς αυτό εδώ πέρα το κείμενο δεν έχει υπερσυνδέσμους, υπερσύνδεσμος είναι η εικόνα και επίσης υπερσύνδεσμος είναι και αυτή εδώ η περιγραφή. Εντάξει, όσον αφορά την εικόνα βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συμπεριφορά. Και όσον αφορά τον υπερσύνδεσμο τώρα που είναι το κείμενο, βλέπω ότι πάλι ακολουθείται το ίδιο στυλ με το CNN, δηλαδή έχει πάει και έχει βάλει ένα κόκκινο χρώμα, έτσι. Τώρα, είπαμε πώς μπορείς να βρίσκεις το χρώμα, συνεπώς η δουλειά σου εδώ είναι να πάει να βρεις ποιο χρώμα είναι αυτό, ας πούμε. Και τώρα, όσον αφορά τις άλλες συμπεριφορές, κάτι ακόμα που θα κάνω είναι ότι πάτησα κλικ με το ποντίκι πάνω και το έχω πατημένο αυτή τη στιγμή, προκειμένου να διαπιστώσω αν υπάρχει καμία αλλαγή στη συμπεριφορά όταν αυτό είναι active. Δεν διαπίστωσα τίποτα και ανοίγω λίγο και τον υπερσύνδεσμο αυτό για να δω αν το visited έχει κάποια συμπεριφορά, έτσι, αν αλλάζει το στυλ του υπερσυνδέσμου όταν έχουμε επισκεφτεί τη σελίδα. Όπως βλέπεις το ίντερνετ εδώ είναι πιο αργό και από το χάρο, να πούμε, οπότε το άνοιξα τέλος πάντων και όπως βλέπω δεν έχει καμία συμπεριφορά, καμία αλλαγή στη συμπεριφορά όταν έχεις επισκεφτεί τον υπερσύνδεσμο. Αυτά λοιπόν πρέπει να πας να μορφοποιήσεις. Σου έχω ένα αρχικό αρχείο να πας να δουλέψεις πάνω σε αυτό, κάτσε και σκέψου του και δούλεψε το. Εδώ τώρα θα δούμε και την προτινόμενη λύση, ας πούμε. Παρόλο που εδώ θέλω να πω ότι σε αυτές τις προτινόμενες λύσεις τα περιθώρια για πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ μεγάλα, έτσι. Δηλαδή δεν βάζω εγώ αυτές τις λύσεις σαν μονόδρομος, ας πούμε. Μπορεί να παρατηρήσει κάτι το οποίο δεν το έχω παρατηρήσει εγώ και πώς το λένε, και αν παρατηρήσει και κάτι σημαντικό να το γράψει παρακαλώ και στα σχόλια να το δουν και άλλοι. Οπότε αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι εδώ όσον αφορά το στυλ της Marvel, εντάξει, θα πάω και θα βρω τους υπερσυνδέσμους. Είχαμε φτιάξει ένα main κομμάτι και εκεί πέρα θα πάω και θα πειράξω μόνο το hover και στο hover θα πάω και θα βάλω το χρώμα αυτό να είναι αυτό το οποίο βρήκα, που εγώ βρήκα ότι είναι αυτό το χρώμα, έτσι. Κοπάνισα, όπως σου είπα, ένα print screen, το πέταξα ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και μετά δειγματολήπτησα το χρώμα και βρήκα ποιο είναι και το πέταξα εδώ μέσα με αυτήν εδώ τη 16αδική μορφή. Αμέσως μετά, όσον αφορά το κύριο υπερσύνδεσμο κιόλας, αυτό το οποίο, αυτό τώρα δεν θυμάμαι μπορεί να το έχουμε κάνει και στο προηγούμενο μάθημα, εν πάση περιπτώσει το χρώμα το οποίο χρησιμοποιείται δεν είναι το καθαρό μαύρο, αλλά είναι μια παραλλαγή του. Εντάξει. Τέλος, επίσης κάτι το οποίο ισχύει εδώ είναι ότι όταν πατάω το tab, εντάξει, και αυτό του έριξα μια ματιά, είναι ότι το χρώμα γίνεται αυτό το κίτρινο σκατή, ας πούμε, τι χρώμα είναι αυτό. Τέλος πάντων, οπότε το τσίμπησε και αυτό το χρώμα και το πέταξε και αυτό εκεί μέσα και νομίζω είναι κομπλέ, ότι αυτά χρειαζόταν. Λοιπόν, έτσι πάει με τη CSS, είναι λίγο στο περίπου τα πράγματα, μακάρι να ήταν αλλιώς, αλλά έτσι ακριβώς είναι να ξέρεις. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε με το στυλ του Facebook. Εδώ πάλι ένα post από το κρεμμύδι. Και εδώ τώρα όσον αφορά το στυλ του συνδέσμου του Facebook, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, πρώτον, όταν πηγαίνουμε και κάνουμε hover, τότε εδώ πέρα εμφανίζει ολόκληρη σελίδα, έτσι. Οπότε αλλάζουν λίγο τα πράγματα, έτσι. Γίνονται αρκετά πράγματα. Αυτά που εμφανίζει άλλο πράγμα ολόκληρο όταν πηγαίνεις και κάνεις hover δεν είναι αντικείμενο του στυλ του υπερσυνδέσμου αυτή τη στιγμή. Για να τα κάνουμε αυτά χρειαζόμαστε JavaScript και φυσικά αυτό το αφήνουμε σε κρεμότητα όταν με το καλό θα πάμε στη JavaScript. Εντάξει. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι να κάνεις μια σάρωση στη σελίδα και να δεις ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι βγαίνει αυτή η μαυρίλα από πάνω η οποία δεν θα τη φτιάξουμε, αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι γίνεται μια υπογράμμιση του υπερσυνδέσμου. Αυτό θέλω να φτιάξω. Αυτό θέλω να πας και να φτιάξεις. Δηλαδή να πας να παρατηρήσεις τι ακριβώς γίνεται. Βλέπω εγώ ότι γίνονται υπογραμμίσεις και για την ώρα αυτό μπορούμε να το διαχειριστούμε. Εντάξει, τα πιο περίπλοκα γραφιστικά στοιχεία βεβαίως είναι για το μέλλον. Οπότε, αναφορικά παίξε λίγο μπάλα και εδώ, ψάξε λίγο τα χρώματα, κάνε δεν ξεράνε. Και εδώ τώρα η διαχείριση που έκανα εγώ, ας πούμε, είναι η εξής, είναι ότι πήγα και βρήκα τους υπερσυνδέσμους ξεχωριστά και έβαλα αυτούς εδώ τους κανόνες, εντάξει. Δηλαδή ότι στους συνδέσμους το text decoration γίνεται none καταρχάς
Και αμέσως μετά, όταν κάνουμε hover, τότε γίνεται underline, όταν βάζουμε το ποντίκι πάνω. Με το focus είδα ότι πάει και βάζει ένα μπλε χρώμα, ας πούμε, γύρω-γύρω και πήγα και το έχωσα κι εγώ. Και τέλος, όταν γίνεται active ο υπερσύνδεσμος, παραμένει υπογραμμισμένος. Εντάξει, για να το δούμε λίγο. Έτσι, έχω πατημένο τώρα το ποντίκι και ο σύνδεσμος αυτός παραμένει υπογραμμισμένος. Και γι' αυτό το λόγο το έβαλα να είναι underline. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Αυτό ήταν και ο στόχος του μαθήματος. Θα πάμε τώρα να κάνουμε λίγο ένα κούκου και μάλλον λίγο πρόωρο βίντεο και θα συνεχίσουμε.